να κρατηθούν στη ζωή προσπαθούν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Κιλκής, καθώς η τοπική αγορά έχει πλέον μαραζώσει. Τα καταστήματα δουλεύουν μόνο με ντόπιους καταναλωτές, ο αριθμός των οποίων έχει μειωθεί δραματικά. Η πτώση είναι συνεχόμενη εδώ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μεγάλη πτώση τζίρου. Σχετικά, ας πούμε, 10-20% κάθε χρόνο, αν υπολογίσουμε λόγω της, από την κρίση που ξεκίνησε από το 10, είναι μεγάλη πτώση τζίρου. Τώρα προσπαθούμε, είχε και με δόντια εμείς οι αυτοεπασχολούμενοι, να κρατηθούμε όσο μπορούμε. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις περισσότερες, δεν απασχολούμε υπαλλήλους. Στο Κιλκής είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι μια πολύ μικρή πόλη. Ο χώρος εργασίας είναι πολύ συγκεκριμένος. Δεν έχουμε εμπορικά καταστήματα πάρα πολλά. Είναι πολύ κοντά η Θεσσαλονίκη και αυτό είναι αρνητικό. Είναι θετικό για κάποια πράγματα. Αλλά είναι αρνητικό για το εμπορικό κομμάτι, πιστεύω. Η βιομηχανική περιοχή, η οποία παλιότερα απασχολούσε πάρα πολύ κόσμο, δεν υφίσταται πλέον. Πάρα πολύ λίγες εταιρείες είναι αυτές οι οποίες είναι υγιείς. Δεν υπάρχει περαστικός κόσμος. Δεν έχουμε ούτε τουριστική κίνηση, δεν υπάρχει κανένας περαστικός. Εδώ είναι μόνο οι τοπικοί, τα χωριά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μας στηρίζουν. Μας στηρίζουν και αυτοί όσο μπορούν, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων τους, βέβαια, έτσι δεν είναι. Γιατί και σε αυτούς το εισόδημά τους έχει ελαττωθεί πάρα πολύ. Οπότε, ό,τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Η κάθετη πτώση στην κίνηση σε συνδυασμό με τις υπέρογγες φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα και για την αγορά του Κιλκής. Είναι μια αγροτική περιοχή, η οποία τα περισσότερα μαγαζιά δουλεύουν. Έχουμε η κίνησή μας, είναι όλα από τους αγρότες. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν είναι ότι καλύτερο. Όλα τα μαγαζιά έχουν το πρόβλημα που ισχύει σε όλη η γειτονία της Ελλάδος. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Προσπαθούμε ο καθένας από τη μεριά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχει κάθε επιχείρηση. Πάνω στα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχει μερικοί τομείς που μας δυσκολεύουν πάρα πολύ, είναι αυτό της φορολόγησης. Κάθε τόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα μπαίνουν καινούργιοι φόροι μέσα στο υπάρχον σύστημα και δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν, πιστεύω. Οι επιχειρηματίες αναφέρουν πως κρατιούνται στη ζωή με την υποστήριξη κυρίως του αγροτικού κόσμου, καθώς η βιομηχανική περιοχή στο Κιλκής έχει σχεδόν σβήσει, ενώ φοιτητές δεν κινούνται σχεδόν καθόλου στην περιοχή παρά την ύπαρξη του ΤΕΗ. Για μένα ένα πολύ βασικό κομμάτι στην πόλη είναι ότι δεν υπάρχουν φοιτητές, σχεδόν καθόλου είναι, ξέρω, 50 άτομα. Είναι 100 εγγεγραμμένοι και μένουν εδώ στην πόλη 20-30. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μένα που υπάρχει αυτή η κατάσταση στα μαγαζιά γενικότερα. Μετά είναι ότι υπήρχαν στρατόπεδα πολλά, π.χ. κέντρο νοσηλέχτων, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει παυθεί. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Είναι και μικρή πόλη γενικότερα. Η πίτα που λέμε είναι συγκεκριμένη. Δεν έχει να δώσει πάρα πολλά σαν πόλη. Οι επαγγελματίες γενικά στο Κιλκής, επειδή το Κιλκής είναι μια δύσκολη πόλη, είναι αγροτικός ο νομός και υπάρχουν δυσκολίες στον τόπο. Δεν έχουμε τουρισμό γενικά, δεν έχουμε κόσμο που έρχεται από άλλες πόλεις, δεν έχουμε φοιτητές, έχουμε λίγους φοιτητές. Και το ΤΕΗ μας ακόμα δεν έχει επανδρωθεί καλά για να μπορούμε να έχουμε αρκετούς φοιτητές και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη εικόνα στην πόλη. Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά στην πόλη, είναι προβληματικός ο νομός, έχει προβλήματα. Γι' αυτό και μερικά αυτά που έρχονται κονδύλια απ' έξω πέφτουν για αυτούς τους λόγους στην πόλη μας. Δουλεύουμε με τους αγρότες και με τα χωριά περισσότερο. Ο κόσμος στηρίζει την τοπική αγορά. Το μόνο είναι ότι τα χρόνια λίγο αλλάξανε και δεν υπάρχει... Κάποτε είχαμε εποχές, τώρα πλέον δεν υπάρχουν εποχές. Είναι κάθε μήνα διαφορετικός. Ο κύριος Τότσικας εργάζεται στο Κιλκής σχεδόν 70 χρόνια. Διατηρεί με τη σύζυγό του ένα κατάστημα υποδημάτων, το οποίο σχεδόν υπολειτουργεί. Όπως μας λέει, τα τελευταία χρόνια αδυνατεί να πληρώσει ακόμη και βασικούς λογαριασμούς. Καλά που ο Θεός με φύλαξε, έχω μαγαζί δικό μου και σπίτι δικό μου και το κρατάω. Αν είχα ενίκιο το μαγαζί, θα το κλείνα. 114 μαγαζιά κλείσαν στις 21 Ιουνίου, εδώ κλείσαν 11, καπέτα 8. Και πίσω κλείσαν 16 μαγαζιά. Εγώ κατιέμαι γιατί δεν έχω ενίκιο. Αλλιώς τα έκλεινα κι εγώ. Τα έξοδα είναι πολλά, οι φόροι που πρέπει να... Τα πάντα, κάθε μέρα έρχονται χαρτιά.
από ΔΕΗ, από φορεία, από δημαρχία, χάρτια στέλνω, φακέλους και έρχονται. Να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν τα πληρώνω, όλα τα μισά πληρώνω. Δεν βγαίνει για. Κάθε μέρα αυτό γίνεται. Οι επαγγελματίες δηλώνουν πως η περιοχή και ιδίως η τοπική αγορά χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη.